Δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άτολα πιστηραστές της δημοκρατίας, της ισονομίας, της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου και σχάτως και της ελευθερίας των μετακινήσεων που τόσο πολύ στερείστε εξαιτίας του Μητσοτάκη, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα πολύχρωμο, πολύφωτο, πολύφωνο σκρυπταμάνετ του ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίως πατριωτικού καναλιού Free Press Channel. Σας υπενθυμίζω να πηγαίνετε να επισκέπτεστε και το blog μου anastasioslukas.blogspot.com προκειμένου να ενημερώνεστε και για επιπλέον θέματα, πέραν δηλαδή των όσων αναπτύσσονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή και δεν μπορούν βέβαια να προβληθούν είτε λόγω της θεματολογίας τους, είτε λόγω της μεγάλης διάρκειας των βίντεο, είτε τέλος επειδή είναι σε γραπτή μορφή, οπότε δεν μπορούν να αναπτυχθούν δεόντως από μία εκπομπή λόγου. Μία προαναγγελθήσα κακοκαιρία, και μάλιστα όχι τόσο έντονη, αποδείχθηκε αρκετή για να αναδειχθεί και πάλι η ολιγορία του κρατικού μηχανισμού. Τα ερωτήματα είναι αυτονόητα. Ποιος φταίει που μία προαναγγελθήσα χιονόπτωση έγινε αιτία να κλείσει ο βασικότερος δρόμος της χώρας που συνδέει τη Βόρειο και τη Νότιο Ελλάδα? Γιατί η κυβέρνηση ολιγόρησε και πάλι να αντιμετωπίσει μία συνηθισμένη κακοκαιρία? Η απάντηση είναι μία λέξη: ανικανότητα. Αν υποθέτετε, αν υποψιάζεστε ότι η ανακοίνωση αυτή ήταν από τα γραφεία της Κουμουνδούρου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, γελιέστε. Διότι είναι ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, όπως βλέπουμε, με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου του 2017. Και αναφέρεται τότε στη μεγάλη κακοκαιρία που είχε κλείσει η Εθνική Οδός και θυμάστε πώς είχε αντιμετωπιστεί, θυμάστε από χθες, πόσο γλιώδης αυτός ο Δημήτρης Οικονόμου, πώς έλεγε, αναρωτιόταν, οριότανε, φώναζε, ξελαρικιαζότανε, γιατί έκλεισε η Εθνική Οδός, είναι δυνατόν να κλείνει η Εθνική Οδός αφού το ξέρανε τόσες ημέρες νωρίτερα. Και τώρα που έκλεισε με το αφεντικό του, το Μητσοτάκη, που τον γλύφει μπάς και τον βάλει σε καμία λίστα για βουλευτής, το έκανε ο Χρυσοχοίδης, έκλεισε καλά, έκανε, διότι έπρεπε να προστατευτούν οι ζωές. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ποια ήταν η μύδια? Την ξέρετε? Μύδια. Μύδια, άσονες κτλ. Η μύδια λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έσφαξε τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον άντρα που την παράτησε. Εσείς ξέρετε τι κάνετε? Εσείς σφάξατε την Ελλάδα με την ανικανότητά της με τη μύδια. Αυτό κάνατε. Τη σφάξατε. Την κόψατε στα δύο. Πήγε ξαφνικά ένας υπουργός αναρμόδιος. Για να τα λέμε όλα. Δεν είναι ο υπουργός Χρυσοχοίδης αρμόδιος για να κλείνει δρόμους. Τέλος. Αναρμόδιος, παρανόμος, παρατύπος και δίνει εντολή να κλείσει η Εθνική Οδός. Πείτε μου σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά. Έχω ζήσει στη Γερμανία. Ιταλία, ταξιδεύω. Βλέπω τι γίνεται. Θα δώσω παράδειγμα. Έτσι. Όμως αυτό που με ενοχλεί είναι ότι η κυβέρνηση κλείνει τις Εθνικές Οδούς, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνησή σας αποφάσισε, τις κλείσει έτσι. Οι ιδιώτες δεν πληρώνουν συμπτωματικά τις ρήτρες. Γιατί δεν κλείσαν οι ίδιοι τους δρόμους, γιατί δεν τους καθάριζαν, δεν μπορούσαν. Και οι Έλληνες πληρώνουν διόδια. Πείτε τη λογική τώρα, ακούστε τη λογική. Η κυβέρνηση αποφασίζει να κλείσει τους δρόμους, κύριε Σκανδαλίδη μου. Οι ιδιώτες δεν πληρώνουν τις ρήτρες, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει τους δρόμους, αλλά στα διόδια εγώ πληρώνω. Δηλαδή, πού το έχετε δει αυτό εσείς, να είναι σοβαρή διακυβέρνηση? Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η πραγματική μύδια, έτσι όπως την εξήγησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Πελόπουλος. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να μας περιγράφει την κατάσταση που άφησε, που προκάλεσε η μίδια. Το περιβόητο επιτελικό κράτος θα φτύει μέσα στο χιόνι και ενώ έχει παραλύσει η κρατική μηχανή, και ενώ χιλιάδες νοικοκυριά μιλάνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πάνω από 250.000 νοικοκυριά.
Εγώ δεν μπορώ να έχω πλήρη εικόνα, όμως η εντύπωση που έχουμε είναι ότι σχεδόν η μισή Αττική βρέθηκε από τις πρώτες ώρες κακοκαιρίας, από τα ξημερώματα της Τρίτης, χωρίς ρεύμα. Και πολλά νοικοκυριά και χωρίς νερό. Χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό και χωρίς θέρμανση. Ο κύριος Τσίπρας μας εξηγεί όμως και γιατί έκλεισε η Εθνική. Εδώ γίνονται πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Όσα χρόνια παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα, όλες οι κυβερνήσεις, κάθε χρόνο που είχαμε χιονιά, που είχαμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όλες οι κυβερνήσεις είχαν μία έγνοια. Μία έγνοια. Να μην κλείσουν δρόμοι κεντρικοί, να μην αποκλειστούν άνθρωποι στα σπίτια τους αβοήθητοι και κυρίως να μην κλείσει ο κεντρικός εθνικός οδικός άξονας και παραλύσει η χώρα στα δύο. Αυτή ήταν η έγνοια των κυβερνήσεων. Και έρχεσαι εσείς και τι κάνετε? Πριν καν ξεκινήσει να πέφτει το πρώτο χιόνι, το κλείνετε από μόνοι σας. Κλείνετε από μόνοι σας την Εθνική Οδό. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ωραία είσαστε, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν το είχαμε σκεφτεί και εμείς να το κάνουμε. Τόσα χρόνια καμία άλλη κυβέρνηση δεν το είχε σκεφτεί αυτό. Ούτε κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία παλιότερα, ούτε κυβερνήσει του ΠΑΣΟΚ, ούτε κι εμείς. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Τι ευφυής σύλληψη ήταν αυτή, να το κλείσετε από μόνοι σας. Και ούτε κάτι από τη ζημιά. Και βέβαια, ενδέχεται αυτό να το κάνατε, προκειμένου να μην εφαρμόσετε και νόμο που ήδη εσείς ψηφίσατε. Διότι με επικοινωνιακό τρόπο το Φλεβάρι του 20 ψηφίσατε ένα νόμο βάσει του οποίου, εφόσον σε περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα εθνικού οδικού δικτύου συνέπεια δυσμενών καιρικών φαινομένων, υπήρχε η δυνατότητα, εφόσον από το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης προκύπτουν πράξεις ή παραλήψεις φορέων λειτουργίας ή και συντήρησης τμήματων του βασικού εθνικού δικτύου, να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από 5.000 ως 1 εκατομμύριο. Ωραία είσαστε. Ήρθατε λοιπόν με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ώστε να μην εφαρμοστεί ο νόμος που εσείς ψηφίσατε για τον παραχωρησιούχο. Και επιπλέον, παραχωρησιούχος τώρα θα έχει και τη δυνατότητα να διεκδικήσει και αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη, αν θέλει, αν φτάσει σε αυτό το σημείο το έσχατο, του θράσους. Αλλά γιατί να μην το κάνει? Δεν το αποκλείω. Αλλά εν διά περιπτώσει η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι κλείνετε μόνοι σας στην Εθνική Οδό, σας λιβανίζουνε οι ίδιοι δημοσιογράφοι στους ίδιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πριν από δύο χρόνια σπάγαν τα μικρόφωνα όταν έκλεινε η Εθνική Οδός για ένα τέταρτο και τώρα λένε τι ευφυής έμπνευση, δεν θα αποκλειστούν οι συμπολίτες μας. Στο θέμα του κλεισίματος της Εθνικής Οδού αναφέρθηκε και ο κύριος Βελόπουλος. Στην Ελλάδα με το πρώτο χιόνι απαγορευτικό. Έτσι νομίζετε κύριε Υπουργέ, για να μην γίνουν λέει ατυχήματα? Μισό λεπτό. Το ξέραμε 10 μέρες πριν. Δεν είναι ξαφνικά ένα μπουμπουνιτό και άρχισε να χιονίζει. Το ξέραμε 10 μέρες πριν. Πού ετοιμαστήκαμε? Και από την άλλη μας πήγε κάτι ακρούμα. Δεν είχαμε κυκλοφορία σοβαρή. Λόγω κοροναϊού η κυκλοφορία απαγορευόταν. Δηλαδή τι κλείσατε, για να καταλάβω εγώ, να σου πω εγώ τι κλείσατε. Γιατί είμαι κακοπροαίρετος τώρα. Δεν θέλω να είμαι, αλλά θα γίνω. Για να μην πληρώσει το πρόστιμο η εταιρεία. Μόνο έτσι δικαιολογείται. Δικαιολογείται η επιλογή του κ. Χρυσοκόδη να κλείσει το δρόμο μόνο για να μην πληρώσει η εταιρεία για κανέναν λόγο. Αφού δεν κυκλοφορούσε πολλά αυτοκίνητα. Και επίσης υπάρχει ο νόμος, τον οποίο προς τιμήν σας, γιατί εγώ δεν θα αδικήσω κανέναν. Η Νέα Δημοκρατία τον ψήφισε. Ο κ. Καραμαλής τον έφερε εδώ. Ότι θα πληρώνουν αποζημιώσεις αν κλείνουν πάνω από μία ώρα οι δρόμοι οι ιδιωτικές εταιρείες. Είναι νόμος συγκεκριμένος, νόμος 4663 του 20, άρθρο 65. Έτσι λοιπόν τι κάνατε, εκούσια ή ακούσια, χαρίσατε 1 εκατομμύριο ευρώ σε αυτόν τον κύριο που έχει το δρόμο και δεν είχε φορτηγά, δεν είχε φαγάνες, δεν είχε αλατιέρες για να κάνει το αυτονόητο. Αυτό κάνατε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και το χειρότερο, ότι πληρώνετε και αποζημιώσεις με τις λεόντιες συμφωνίες που έκανε ο Σουφλιάς, μεγάλη μορφή Σουφλιάς, παιδιά. Του κύριου Μπόμπολα γνωστός, κάτι ήταν, συγγενής.
Μορφή ο κ. Σουβλιάς. Τον έχετε σαν Βούδα. Αυτός ο Βούδας λοιπόν, μαζί με τον Πρωθυπουργό τότε, πριν φύγουνε, υπογράψε συμφωνία. Ακούστε τώρα συμφωνία. Ώστε όταν ο δρόμος δεν λειτουργεί, γιατί έχουμε κοροναϊό, να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης αποζημιώσει την εταιρεία για έσοδα που έχασε. Αυτό δεν λέγεται συμφωνία. Αυτό λέγεται σφάξε με αγάμ να γιάσω. Έτσι κυβερνά την Ελλάδα. Έτσι κυβερνάτε η Ελλάς. Κάνετε λάθος. Επίσης, χθες το πρωί ξεκίνησε τρένο από τη Θεσσαλονίκη. 9 το πρωί. Ξέρετε τι ώρα έφτασε. 9 το βράδυ. Ιδιώτες φίλοι σας την πήραν την Ελλάδα. Δηλαδή, κάνετε τα πάντα. Βγαίνει κάτι περίεργη τύπη στον Sky, ειδικά. Το συμπαθώ το κανάλι. Ξέρετε, εγώ βλέπω πάντα τους αντιπάλους μου. Τη λένε για να ξέρω πόσο σοβαρή είναι η αντιπαλότητά μας. Είναι ασόβαρη βασικά. Λένε ότι φταίει η ΔΕΗ, η κρατική ΔΕΗ, η κακή ΔΕΗ που έπεσε το ρεύμα και γίνανε αυτά που γίνανε. Και ταλαιπωρούνται 250.000 οικογένειες. Ο ΟΣΕ είναι ιδιωτικός. Τι, 9 με 9, 12 ώρες σε αυτήν την Θεσσαλονίκη, επειδή έριξε χιόνι, εδώ στο σηματάρι. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση νερού, ρεύματος και διαφόρων αγαθών πρέπει να είναι διαχείριση από το κράτος. Τα αγαθά δεν αποτιμώνται σε υλική αξία. Είναι ανεκτίμητη αξία. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Βελόπουλος, για τους πιο παρατηρητικούς, δεν αναφέρθηκαν σε ποιον ανήκει αυτή η Εθνική Οδός. Γιατί πλέον η Εθνική Οδός είναι ιδιωτική εταιρεία. Σε ποια ιδιωτική εταιρεία ανήκει? Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας το εξηγήσει από τον τομεάρχη διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παύλο Πολάκη. Τελικά δεν είναι μόνο ανίκανοι. Είναι κυρίως στιγμοί υπηρέτες συμφερόντων. Ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε την Εθνική Οδό, Φωτό 1, όχι για να μην γίνει ατύχημα, αλλά για να προφυλάξει προκαταβολικά τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα διόδια από πρόστιμα ύψους έως 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως ζητά προβλέπεται στο άρθρο 65 του νόμου 4663, κάθετος του 2020, Φωτό 2 έως 5. Οι εταιρείες, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Εκτέρνα, ιδιοκτησίας Περιστέρη με αντιπρόεδρο τον Γουρζή Μιχάλη, πεθερό του Γεραπετρίτη, έχουν την υποχρέωση με μηχανήματα που αυτές θα πληρώνουν να κρατάνε το δρόμο ανοιχτό. Δεν ήθελαν να υπομισθούν το κόστος, μπορεί να διακόπτονταν η κυκλοφορία ακόμα και αν το έκαναν, οπότε ο υπουργός των ΜΑΤ και της καταστολής τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση, κλείνοντας προκαταβολικά την οδό. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Άσε που μπορεί να ζητήσουν και αποζημίωση για διαφυγόντα έσοδα από τα διόδια. Αυτοί μας κυβερνούν, πρέπει να φύγουν τώρα. Ιστερόγραφο. Δούρου παρετήσου. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε και στα αίτια όλου αυτού του κακού χαμού. Και έρχομαι τώρα στην αιτία που συμβαίνει αυτό. Η αιτία που συμβαίνει αυτό είναι ότι 1,5 χρόνο τώρα όσο κυβερνάτε, το μόνο που κάνετε είναι επικοινωνία. Το μόνο που κάνετε. Και αυτό το περιβόητο επιτελικό κράτος είναι ένα κράτος σαράβαλο, το οποίο το διοικούν golden boys που αμείβονται χρυσοπληρωμένα, αλλά από κάτω είναι διαλυμένο. Τι έχετε κάνει στο ΔΔΕ? Ο ΔΔΕ είναι υποστελεχωμένος, τον έχετε αφήσει υποστελεχωμένο, δεν έχετε προσλάβει τεχνικούς και συνεργεία εκεί όπου υπάρχουν αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, ώστε να μπορούν σήμερα τα συνεργεία αυτά να αποκαταστήσουν τις βλάβες, αλλά φροντίσατε. Συνεργεία δεν προσλάβατε, τεχνικούς δεν προσλάβατε, αλλά φροντίσατε να φέρετε τα golden boys και να ξεκινήσετε τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης του ΔΔΕ. Και να σας πω επακριβώς τι έχετε κάνει. Ενώ η αμοιβή Γενικού Διευθυντή, η ανώτερη αμοιβή, μέχρι να αναλάβετε εσείς το ΔΔΕ ήταν 4.650 το μήνα, υψηλός μισθός, υψηλή αμοιβή, ήρθατε εσείς και φτιάξατε τις αμοιβές των Γενικών Διευθυντών, τις ανώτερες αμοιβές, 100.000 το χρόνο συν 50% πόνους και των Διευθυντών 70.000 το χρόνο συν 30% πόνους. Και την ίδια στιγμή δημιουργήσατε 11 νέες θέσεις διευθυντών. Δημιουργήσατε δηλαδή 11 νέες θέσεις για golden boys της αρεσκίας σας. Οι μετέρους. 2 νέες γενικές διευθύνσεις. 5 νέες διευθύνσεις. 2 θέσεις διευθυντών επικουρίας.
Διευθυντές που επικουρούν, ενώ από κάτω δεν υπάρχει κανείς, και αναβαθμίσατε και δύο κλιμάκια σε διευθύνσεις. Έχετε δει αυτή την περιβόητη φωτογραφία που θέλει να καυτηριάσει τη γραφειοκρατία στο δημόσιο, που είναι ένας εργάτης και σκάβει σε μια τρύπα και είναι από πάνω του πέντε διευθυντές και κοιτάνε. Αυτό ακριβώς έχετε κάνει, Θοδωρή. Αυτό ακριβώς έχετε κάνει. Εσείς. Έχετε φέρει 11 διευθυντές και από κάτω καλοπληρωμένους, αδρά. Και από κάτω δεν υπάρχουν συνεργεία. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ο κόσμος φυσικά την πληρώνει. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών μας που δεν έχουν ρεύμα και ξεπαγιάζουν, τρώνε υποσχέσεις και τρώνε επιτελικό κράτος. Από την πλευρά του, ο κύριος Βελόπουλος αναφέρθηκε και δικαιολόγησε γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Είστε η κυβέρνηση που ξέρει πολύ καλά να κλείνει το ρήμα κλείνω. Κλείνω σπίτια, κλείνω μαγαζιά, κλείνω δουλειές, κλείνω ανθρώπους, κλείνω δρόμους. Κλείνει και το μάτι του Ερντογάν με διερευνητικές. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, σημαίνει κάτι. Ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς πλέον δεν είναι απλά ανίκανη, αλλά έχει γίνει επικίνδυνη για την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είστε επικίνδυνοι. Λίγο πριν ο κύριος Τσίπρας μίλησε εξηγώντας τα αίτια αυτού του κακού χαμού, ότι όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα ακόμα δείγμα επικοινωνίας, κακοστημένης, μιας κακόγουστης φάρσας, έτσι όπως την αίσθησε ο Σκάι, προσπάθησαν να πείσουν άραγε τι, έστειλαν ένα κακομύρι εκεί, έναν υποτακτικό τον υποφάντη στην Εθνική Οδό να οδηγάει, με τον οδηγό του Σκάι βέβαια, για να μας περιγράψει την κάκιστη κατάσταση του Εθνικού Δικτύου, και θα δείτε ότι δεν υπάρχει καμία κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Και επιπλέον θα δείτε, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, είναι πάρα πολύ μικρό το βίντεο, να δείτε τις αντιδράσεις που πιάνει ο φακός των δύο παρουσιαστών. Ακόμα και οι ίδιοι απορούν πού είναι αυτή η κακή κατάσταση και ποιες είναι αυτές οι κακές συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγάει ο επιθεωρητής Αΐνης, συγγνώμη, ο δημοσιογράφος Αΐνης, ο υποφάντης στην Εθνική Οδό. Πάμε να δούμε ένα απολαυστικότατο βίντεο βγαλμένο από τον πιο καλό σεναριογράφο κωμικών σειρών του Hollywood. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νίκος υποφάντης τώρα. Ο Νίκος είναι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Γεια σου Νίκο και πάλι καλημέρα. Στο ύψος του Αυλώνα. Στον Αυλώνα. Πέρασε και τη Μαλακάσα. Νίκο, καλημέρα. Και πάλι. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Πώς τα κατάφερα και πέρασε τη Μαλακάσα εδώ με τον Γιάννη τον Κούβαρη να οδηγεί δίπλα. Ένας δεν το ξέρει. Λοιπόν, κατευθυνόμαστε, περάσαμε τα Ινόφυτα, περνάμε τα Ινόφυτα και πάμε προς Σχηματάρη. Όπως βλέπετε, ο δρόμος είναι εξαιρετικά δύσκολος να το διασχίσει οποιοδήποτε όχημα. Καλά κάνανε και τον κλείσανε. Μόνο τα εξιονιστικά, τα οποία προσπαθούν να κρατάνε μία ή δύο λωρίδες ανοιχτές. Ναι. Για να μία ή δύο λωρίδες ανοιχτές. Ναι. Για να περάσει κάποιο ασθενοφόρο ή κάποιο άλλο επιχειρησιακό όχημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να φύγουμε από τις γελιότητες του Sky, της προπαγάνδας του Μητσοτάκη και να πάμε στην πραγματικότητα και να πάμε συγκεκριμένα να σας διαβάσω κείμενα, ποσταρίσματα από τον κόσμο, από απλούς ανθρώπους, από δημοσιογράφους, αλλά και από επώνυμους πρώην πολιτικούς δεξιούς. Πάμε να ξεκινήσουμε με το κείμενο ενός απλού αναγνώστη. Πεθαίνουν Έλληνες από την πανδημία? Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει η πανδημία. Πεθαίνουν Έλληνες από την κακοκαιρία? Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει η κακοκαιρία. Πεθαίνουν Έλληνες επειδή τους κόπηκε το ρεύμα? Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει η κακοκαιρία. Κλείνουν δρόμοι επειδή οι ιδιώτες που διαχειρίζονται δεν είναι σε θέση να τους κρατήσουν ανοιχτούς? Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, ούτε οι φίλοι του εργολάβοι. Φταίει η κακοκαιρία. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο? Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, ούτε οι Τούρκοι. Φταίει το Αιγαίο που είναι όμορφο. Βρίσκονται παιδεραστές στην αυλή του Μητσοτάκη? Δεν φταίνει οι παιδεραστές, ούτε ο Μητσοτάκης. Φταίει ο σεξουαλικός προσανατολισμός.
Λαμόγια φίλοι του Μητσοτάκη τσέπωσαν εκατομμύρια ζημιώνοντας κατά δισεκατομμύρια το δημόσιο από το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίνε τα λαμόγια. Δεν φταίει ούτε η Νοβάρτης. Φταίνε αυτοί που το αποκάλυψαν. Πηγαίνει η οικονομία κατά διαόλου. Φυσικά και δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Φτιάχνουμε έναν προϋπολογισμό που για μοναδική φορά στα παγκόσμια χρονικά προϋπολογίζουμε προγενέστερες επιδόσεις, ώστε να παρουσιάζουμε τις τρέχουσες τραγωδίες ως μεγάλες επιτυχίες. Να δώσουμε τώρα το λόγο, μέσω του γραπτού κειμένου του φυσικά, στον κύριο Στέφανο Μυτιλινέο, δημοσιογράφος, γεωπολιτικός αναλυτής και συνεκδότης της ιστοσελίδας tribune.gr. Έζησα τον ιστορικό χιονιά του 2002 Ιανουάριος στην Κηφισιά. Είναι ο χιονιάς που είχαν εγκλωβιστεί χιλιάδες στην Εθνική Οδό και όλοι έβριζαν τον Σιμίτη και τον Χρυσοχοΐδη. Τότε ήταν πάλι υπουργός δημοσίας τάξης ο Χρυσοχοΐδης, γι' αυτό και ίσως έπαθε τη Δευτέρα το πρωί ιστερία. Επίσης στην Κηφισιά έζησα τους χιονάδες του 2003 και του 2004. Ο χιονιάς του 2004, Φεβρουάριος, ήταν επίσης δυνατός. Θυμάμαι ότι πήγα στο γραφείο μου, στον παράδεισο Αμαρουσίου, με τα πόδια. Ήμουν 30 χρονών και ευσυνείδητος αρχισυντάκτης. Περιπετειώδης για εμένα ήταν και ο χιονιάς του 2006, Ιανουάριος. Τότε έμενα στο Καστρί και επιστρέφοντας από το γραφείο, περπάτησα με τα πόδια από τον Τροχονόμο μέχρι το Καστρί. Δεν περπατούσα για άθληση, κωδικός 6, περπατούσα επειδή οι δρόμοι είχαν κλείσει από τα χιόνια. Ο χιονιάς του 2008, Φεβρουάριος, με βρήκε στα Εξάρχεια. Ήμουν τότε σε φάση downtown, οπότε τον πέρασα ήπια. Σήμερα περνάω το χιονιά ξανά στην Κηφισιά. Λοιπόν, συγκρίνοντας τα τωρινά με τα τότε στα βόρεια προάστια, δηλαδή εκεί που το χιόνι πιάνει, ποτέ δεν θυμάμαι, ποτέ όμως, πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος και ίδρευσης, ποτέ δεν θυμάμαι ανθρώπους νηστικούς να παγώνουν στα σπίτια τους δίχως ηλεκτρικό, τροφή και νερό, δεν θυμάμαι ποτέ ανάλογες καιρικές συνθήκες να έχουν έτσι διαλύσει το κράτος. Δεν είναι ένας πρωτοφανής χιονιάς. Ίσως να είναι για εκείνους που ζουν στη Βάρκιζα ή στο κέντρο. Όχι για όσους ζουν στα βόρεια προάστια. Και σίγουρα όχι για όσους ζουν στην Αθήνα την τελευταία 20ετία. Όλο το βράδυ είχαμε τις βρύσες ανοιχτές για να μην παγώσουν. Ξαφνικά το νερό ελαττώθηκε και τώρα στάζει. Γιατί? Επειδή έχει πρόβλημα το δίκτυο ίδρευσης. Γιατί το ίδιο δεν μου συνέβη το 2006 στο Καστρί και το 2004 στην Κηφισιά? Να σας πω γιατί. Γιατί υφιστάμεθα τις συνέπειες της ανικανότητας. Μιας ανικανότητας που ξεκινά από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι άμυρη ευθυνών για τα δέντρα που έπεσαν και βεβαίως αφορά και το κεντρικό κράτος. Δεν έχω καμία διάθεση για κομματική συζήτηση. Όσοι αισθάνονται καλά με αυτήν την κατάσταση, στους τοίχους τους. Εξανίσταμαι όμως να βλέπω επαρχιώτες πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας να έχουν άποψη για το τι συμβαίνει στην Αθήνα και πως είμαστε γκρινιάριδες και κακομαθημένοι. Να σας πω λοιπόν εγώ, επαρχιώτες κομματόσκυλα, ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι για εμένα είναι πρωτοφανές να έχει καταρρεύσει το κράτος με μια μισή ημέρα χιονόπτωση. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση, χωρίς φαγητό στα βόρεια προάστια, εκατοντάδες, χιλιάδες οικογένειες, και γι' αυτό δεν ευθύνεται ο κακός μας ο καιρός, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και πρέπει να καταλογιστούν. Και σε καμία περίπτωση δεν με ενδιαφέρει τι θα γινόταν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε αυτό το ανυπόστατο υποθετικό επιχείρημα επίπεδου κάφρων με το συμπάθειο. Με υποθέσεις δεν κάνουμε συζήτηση, γιατί τότε δικαιούμε έντρομος να αναρωτηθώ κι εγώ τι θα συνέβαινε εάν στην παρούσα ετοιμότητα τύχαινε ένα μάτι. Δεν θα αρέσει προφανώς σε κανένα αυτή η συζήτηση και εξάλλου δεν είναι λογική. Μαζέψτε λοιπόν την εξοργιστική προπαγάνδα και τα ζαβά κομματόσκυλά σας. Βρείτε λύση άμεσα στα προβλήματα των ανθρώπων για τα οποία ευθύνεστε εσείς και οι δημαρχαίοι σας και το μεγάλο νούμερο, ο Πατούλης, που πήγε το πρωί να επιθεωρήσει τις συνθήκες στην πλατεία Συντάγματος, αυτό δήλωσε ο ανίσχυρος στην ΕΡΤ, και με την πρώτη ευκαιρία να απολυθεί ο Χρυσοχοΐδης ως τραγικά ανίκανος. Συμψηφισμό ανικανότητας δεν θα ξανακάνετε. Εάν σας είχα υφισταμένους, θα σας είχα απολύσει όλους. Θέλετε και να κυβερνάτε τόπο, τσομπάνιδες. Ούτε ένα 24ωρο δεν θα επιβιώνατε σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Κανονική ιδιωτική επιχείρηση. Όχι τους κρατικοδίαιτους εργολάβους που αναθέτεται διαχείριση δρόμων και δημοτικών υπηρεσιών και είναι το ίδιο ανίκανοι. Άγριο χώσιμο στην κυβέρνηση και από τον δικό τους, τον πολύ γνωστό κύριο Στέφανο Μάνο. Από όταν ήμουν παιδί, κατοικώ στην Εκάλη. Παλιά είχαμε συχνά χιόνια το χειμώνα. Τα τελευταία χρόνια όχι. Φέτος ήταν η εξαίρεση. Γενική διάλυση.
Είμαι ήδη 36 ώρες χωρίς ηλεκτρικό, άρα χωρίς θέρμανση και 12 ώρες χωρίς ίδρυυση. Πληροφόρηση 0. Έτσι φαντάζονται την κανονικότητα. Σας έχω πει επανειλημμένα, το επαναλαμβάνω, φοβάμαι όχι για τελευταία φορά, ότι αυτός ο τύπος, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που έχει φυτευτεί στο αμάξι μου, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα του τόπου, δεν έχει καμία σχέση με τις αγωνίες του ελληνικού λαού. Έχει αναλάβει μία συγκεκριμένη αποστολή, είναι σαν αυτούς τους δολοφόνους που αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν τα συμβόλαια. Η αποστολή του είναι να ξεπουλήσει το Αιγαίο και τη Θράκη. Αυτή είναι η αποστολή του, κατά πρώτο λόγο. Κατά δεύτερον, να φτωχοποιήσει τους Έλληνες ώστε να έρθουν μετά ως νικητές και τροπεούχοι οι πολυεθνικές και να κατακτήσουν τα πάντα, να χτίσουν πάνω στα ερείπια που θα έχει αφήσει ο Μητσοτάκης. Ερείπια βέβαια θα είναι οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Και το τρίτο είναι, ως άνθρωπος του Bill Gates, να φροντίσει, έχετε τύχει λυσάξει, για να υπάρξει αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, δεν θα μπορούσε να έχει καμία διαφορετική συμπεριφορά χθες, ενώ χανότανε το σύμπαν, στην Ελλάδα εννοούμε, από τη συμπεριφορά αυτή του εμετικού ανθρώπου, του ενίκου του Μαξίμου, που όσο πιο γρήγορα τσακιστεί να φύγει τόσο πιο καλά για αυτή τη χώρα και για τους κατοίκους της. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, την ώρα που άνθρωποι, όπως ακούσαμε προηγουμένως, έχαναν τις ζωές τους και 250.000 σπιτικά έμεναν χωρίς ρεύμα, έπινε καφεδάκι. Και την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά, την ίδια στιγμή που πάνω από 250.000 νοικοκυριά είναι δίχως ρεύμα, δίχως θέρμανση και δίχως νερό στην Αττική, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Πατούλης, εμφανίζεται περί χαρής στο χιονισμένο Σύνταγμα να βγάζει φωτογραφίες. Φανταστείτε αυτό να το έχει κάνει δούρου. Τι θα είχε συμβεί σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως, ο χαρούμενος πρωθυπουργός έπινε τον καφέ του στον ΤΑΚΑΠ. Αυτή η αλαζονική συμπεριφορά του Μητσοτάκη δεν μπορούσε φυσικά να μείνει ασχολίαστη από τους χρήστες του Twitter και συγκεκριμένα στο λογαριασμό της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή, μαζί με την οποία έπινε ο Μητσοτάκης το καφεδάκι του, και κάτω από το τυτίβισμα της κυρίας Κοραή υπήρξαν οι αντίστοιχες αντιδράσεις. Για πάμε να δούμε. Το τυτίβισμα της Χριστίνας Κοραή είναι το εξής. Το Brand Fair κάνει ρεπορτάζ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους χιονισμένους δρόμους. Μία στάση για καφέ καθοδόν για το Μαξίμου. Μιλήσαμε για κακοκαιρία, εμβολιασμούς, ευπαθείς ομάδες. Καλημέρα σας. Και από κάτω ακολουθεί η οργή των αναγνωστών των Ελλήνων. Ξεκινάμε. Λιόκο τσόκο. Η Ελλάδα ξεκινά από το Κολωνάκι και τελειώνει στη Μύκονο. Οι υπόλοιποι ας προσέχατε. Τι ψηφίσατε ρε μπιπ. Καρκαλέτζα. Μπορεί σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα να έχουν αποκλειστεί και να πεθαίνουν, αλλά το Κολωνάκι είναι καθαρό. Όλα και όλα. Πολιτισμός. Και ο ανέμελος γιος του Αποστάτη φωτογραφίζεται στο Κολωνάκι. Χαμπάνα Κούμπα. Αλίτες Ρουφιάνη, δημοσιογράφοι. Σκαρτέσιος. Το εκχιονιστικό από Κολωνάκι δεν μπορούσε να πάει μέχρι τη Βουλή. Τζέρμποα. Δεν είναι συνεργείο του Δήμου Αθηναίων. Είναι μάγισσες. Όλοι, όσο και αν τα ΜΜΕ ξεφτύλες προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις για την Αττική, η ουσία είναι ότι το κράτος δεν λειτουργήσε ούτε σε έναν τομέα. Λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικός, ακινητοποιημένα, χωρίς νερό, ρεύμα, ολόκληρες περιοχές. Νίκος Μωραΐτης, δεν θα επαναληφθεί η Ικαρία. Η μισή χώρα χωρίς ρεύμα και θέρμανση και ο ανέμελος πρωθυπουργός πίνει καφέ στο Κολωνάκι με τα αρθού. Κωνσταντίνος Μαρκέτος, άνθρωποι είναι στην Αττική χωρίς ρεύμα, στην Εύβοια υπάρχουν αποκλεισμένα χωριά, αλλά ο ανέμελος πήγε για το εσπρεσάκι του με τους αγιογράφους του στο χιονισμένο Κολωνάκι. Σιδέρης Λεφτ, ο 80χρονος που πέθανε στην Εύβοια χρειαζόταν οξυγόνο και δεν είχε ρεύμα. Μπορείς και πίνεις καφέ στο Κολωνάκι, κακούργε. Ευάγγελος Αντώναρος, ειλικρινά δεν μπορώ να τον καταλάβω τον Μητσοτάκης. Η χώρα βυθίζεται στα χιόνια και αυτός τρέχει στο Κολωνάκι για καφέ. Και φωτογραφίζεται κιόλας με στην καλή χαρά. Τρίτη φορά. Πάρνηθα. Ικαρία, ντακάπ. Τι να πει κανείς.
περιορισμένη αντίληψη, πλήρης έλλειψη ευαισθησίας ή αλαζονία. Έφη Παρίσι, η μισή χώρα δεν έχει ρεύμα και η άλλη μισή είναι αποκλεισμένη. Συνάνθρωποι μας ξεπαγιάζουν και αυτοί πίνουν καφέδες και φωτογραφίζονται στο Κολονάκι και στον άγνωστο στρατιώτη σαν τουρίστες. Αλεξάνδρα Παλαιού. Αποκλεισμένα χωριά, περιοχές της Αθήνας που δεν έχουν ρεύμα δύο μέρες, κλειστή η εθνική οδός, υπάρχει μάλλον και νεκρός στην Εύβοια και ο Πρωθυπουργός γελάει και πίνει καφεδάκι στο Κολονάκι. Βλέπετε μια εικόνα του κρατικού μηχανισμού της κυβέρνησης σε πλήρη δράση σε ένα φαινόμενο που ανέμεναν. Σας άφησα για το τέλος τους δύο γελίους τύπους που ανέλαβαν και είναι υπεύθυνοι για όλο αυτό το αλαλούμ με το κλείσιμο της Εθνικής, αλλά και την μη προειδοποίηση μέσω του 112 της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή, οι δύο γελοί είναι ο Χρυσοχοίδης και ο Χαρδαλιάς. Έτσι, γιατί η γελιότητα έχει ονοματεπώνυμο. Ακούστε να δείτε τώρα οι γελοί. Ο Μέρ Χρυσοχοίδης λέει: έκλεισα την εθνική, η επίσημη δικαιολογία, γιατί την πραγματική την είδαμε. Έκλεισα την εθνική για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι, άρα κινδύνευαν ζωές. Ο Δε Χαρδαλιάς μας έλεγε ότι δεν χρησιμοποίησε, δεν ενεργοποιήθηκε το 112 να ενημερωθεί ο κόσμος, επειδή δεν κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τις τρεις φορές που χρησιμοποιήθηκε το 112 πέρσι για περιπτώσεις απλές, έτσι, προειδοποίησης και τι άλλο, για κίνδυνο της ζωής των ανθρώπων. Επίγουσα ειδοποίηση, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 17 Τρίτου, κορονοϊός. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Μείνετε σπίτι. Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απόλυτα απαραίτητες. Αποφεύγετε μέρη με συγχρονισμό. Προφυλάξτε τις ευπαθείς ομάδες. Όσο περισσότερο απομονωθούμε, τόσο θα καθυστερήσουμε τη διασπορά. Επίγουσα ειδοποίηση, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 22 Τρίτου, COVID-19. Από αύριο Δευτέρα στις 6 πρωί ισχύει αυστηρός περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα. Μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με άδεια για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών ή για εργασία. Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς. Emergency Alert, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 17/8/2020. Κατά την επιστροφή σας από τις διακοπές, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή. Ο κίνδυνος διασποράς COVID-19 είναι αυξημένος. Μην έρχεστε σε επαφή με ευάλωτες ομάδες και ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή Script Amanet. Ελπίζω να γίνατε σε κάτι σοφότεροι. Τα λέμε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και YouTube επιτρέποντος. Και μην ξεχνάτε τον Winston Churchill. Είμαι αισιόδοξος, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο χρήσιμο από αυτό. Στο επανειδή.